Το κέντρο του κύκλου τι είναι, ποιο είναι και τι περιγράφει? Το κέντρο του κύκλου περιγράφει το σημείο πάνω στη σκηνή όπου ο ηθοποιός σαν να έχει ένα κενό μνήμη, σαν να ξεχνάει τα λόγια του, σαν να, να μην ξέρει ακριβώς τι είναι, να μην έχει ταυτότητα. Είναι ένα κενό σημείο ουσιαστικά το οποίο προσπαθώ να εντοπίσω όλα αυτά τα 6-7 χρόνια στα οποία ακολουθώ την ομάδα και είδα ότι με ενδιαφέρον είναι ότι μιλούσαν για μια τέτοια εμπειρία, δηλαδή που βρίσκονται πάνω στη σκηνή και σαν να ξαφνικά να αλλάζουν εντελώς, να μεταμορφώνονται σαν ηθοποιοί, να αφήνουν το χαρακτήρα τους στον καθημερινό, ουσιαστικά σπίτι τους ή στις δουλειές τους. Και αυτό πραγματεύεται και το ντοκιμαντέρ. Πραγματεύεται τη μεταμόρφωση. Προσπαθείτε δηλαδή να περιγράψετε αυτό που συμβαίνει, που είναι μια συνήθις πρακτική βέβαια στους ηθοποιούς, στην υποκριτική τέχνη, ότι η κατάδυση στους ρόλους τους απομονώνει από την πραγματικότητα και τους κάνει το ρόλο τους. Αυτό που είναι. Ναι. Να βρουν έναν πραγματικό εαυτό ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό το οποίο. Η ρόδα αυτό με το οποίο ασχολείται. Είναι ασπρόμαυρο από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι, ναι. Είναι ασπρόμαυρο. Είναι ένας πρόβλημα. Και αφορμή το ερέθισμα για να το κάνετε? Το ερέθισμα είναι ότι το ασπρόμαυρο δημιουργεί μια αρκετά μυστήρια ατμόσφαιρα και επειδή θεωρώ ότι το ντοκιματέρ είναι μια υπαρξιακή περιπέτεια, έχει το είδος της περιπέτειας μέσα της αναζήτησης, δημιουργεί έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αισθητική και ότι έτσι έβλεπα τα παρασκήνια για μένα. Ήταν σκοτεινά. Υπήρχαν πηγές από φώτα κάπου στο βάθος, υπήρχαν έβλεπες στη σκηνή ίσα-ίσα, όπως τώρα ας πούμε πως είμαστε εδώ στο στούδιο και είναι ένας καλεσμένος λίγο πριν βγει στην εκπομπή. Είναι αυτό το πράγμα πραγματεύεται πάρα πολύ. Είναι αυτά τα δευτερόλεπτα του ηθοποιού πριν βγει ας πούμε πάνω στη σκηνή και τον πάρει ας πούμε το κέντρο του κύκλου όπως... Έχει πολλές διαδρομές δηλαδή. Το κέντρο του κύκλου έχει πολλές και υλικοειδείς από ό,τι καταλαβαίνω διαδρομές. Πώς βλέπετε το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης? Λέμε εδώ και με τη Μάριον όλες αυτές τις μέρες, τουλάχιστον εγώ το μεταφέρω στους συναδέλφους στην Αθήνα, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη συμμετοχή. Πλησιάζει το ντοκιμαντέρ πιο πολύ στο να παγιωθεί πλέον ως μια μορφή κινηματογραφικής τέχνης σπουδαία και όχι απλά μια πρόχειρη καταγραφή γεγονότων που μοιάζουν περισσότερο με δημοσιογραφία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ακριβώς ήθελα να μιλήσω, είναι ενδιαφέρον που το θέτετε, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά φέτος ανάμεσα από τα ξένα ντοκιμαντέρ και τα ελληνικά από αυτά που έχω δει. Θεωρώ ότι τα ελληνικά ντοκιμαντέρ πάνε πάρα πολύ στο ρεπορταζιακό. Δηλαδή δεν έχουν αυτό το περιγραφικό, να αφήσουν την εικόνα να μιλήσει, να μην απαραίτητα, να μην εκφραστεί το αντικείμενο το οποίο κινηματογραφείται, να μην εκφράσει ακριβώς, να πει ακριβώς τι σκέφτεται, απλά μέσα από τις πράξεις του να βγει ουσιαστικά η ιστορία, η αφήγηση και η θεματολογία που κρύβει ο χαρακτήρας από πίσω. Και θεωρώ ότι όπως πολλά πράγματα έχουν κρίση, έχει και το σινεμά προφανώς. Έχει. Και νομίζω ότι το λέω αυτό, δεν έχει κρίση μόνο στην Ελλάδα, έχει παγκοσμίως. Και γι' αυτό βλέπουμε ταινίες όπως το Revenant, εμπορικές ταινίες, οι οποίες όπως το Hateful Eight του Ταραντίνο, είναι ταινίες οι οποίες έχουν μεγάλη διάρκεια. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, δηλαδή έχουν ξεπεράσει πια τις 2,5 ώρες. Ναι. Οπότε αυτό εμένα τι μου λέει προς σαν σκηνοθέτη, ότι το σινεμά πρέπει πια για να επιβιώσει, παλιά ήταν ο τρόπος για να επιβιώσει, τώρα πρέπει να κάνει κάτι πιο ακραίο, να προσφέρει μια εμπειρία όταν πάει ο άλλος στην αίθουσα σε αυτό το μεγάλο πανί. Και ενδιαφέρουσα αυτό προσέγγιση. Πότε προβάλλεται το ντοκιμαντέρ σας για να ολοκληρώσουμε? Το ντοκιμαντέρ προβάλλεται σήμερα στις 10.30, Τόνια Μαρκετάκη. Και προβάλλεται και την Κυριακή στις 1. Ωραία. Και η πρώτη φορά δημοσίως κιόλας, δεν έχει προβληθεί. Έχει προβληθεί μια φορά σε ένα σαλόνι. Ωραία. Οπότε, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.